Πάρα με φίλοι που σχόλησαν, προς τον σχόλησα, κύριε Δήμαρχε, θα πρέπει να γνωρίσετε ή θα πρέπει να είχατε και κακώς δεν καλέσετε την αρμόδια, δεν ξέρω αν είναι εδώ πέρα η κυρία Γιάνκου, η οικονομική υπηρεσία και η κυρία Κοταΐδου. Εμείς κάθε υπάρχει μια σωρία εγγράφων που εκλειπαρούσαν στην κυριολεξία των Χιτάνιαξων, γιατί ο Φόλτα είναι πρόσφατα, δεν υπήρχε ο Στάγιαν Τρούμ, τον οποίο είχαμε κάποια προγραμματική σύμβαση για την μεταφορά των απορριμμάτων, την Άουσα στην Έδεσσα και η Βέλεια στο Χιτά Δυτική Μακεδονία στην Κοζάνη. Έναντι 25 ευρώ στην ΦΠΑ ανά τόνο. Και μάλιστα μας δημιούργησε και πρόβλημα, δεδομένου ότι ο τότε δήμαρχος, κοινή δήμαρχος, ο κ. Σάρκος, δεν μας υπέγραφε και την σύμβαση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και προβλήματα όσον αφορά την μεταφορά των απορριμμάτων. Άρα, μην λέτε ότι αυτά σκοπίμως εμείς τα αφήσαμε σαν χρέη. Τώρα για τον Έφια δεν εμπλεκόμεθα καν. Δεδομένου ότι ήταν μια κυβερνητική απόφαση, η οποία βαρύνει το σύνολο και δεν γνωρίζουμε κι εμείς, όπως και εσείς, εάν, γιατί υπάρχουν αντιφορούμενες απόψεις όσον αφορά την εισβολή του Έφια στους Δήμους και στις περιφέρειες. Και μάλιστα λέει ότι τα κίνητα τα οποία εκμισθώνονται, αυτά και μόνο βαρύνονται με τον ΕΦΕ, ενώ αυτά τα οποία είναι για να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, αυτά δεν βαρύνονται. Σωστά. Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Νομίζω ότι δεν. Όσον αφορά για το άλλο που αναφέρεται τα 156 ευρώ, αυτό το ξέρετε πολύ καλά και εγώ το πληροφορήθηκα την τελευταία στιγμή από τον κύριο Αλεξόπουλο, δεδομένου ότι αυτό και θα πει βέβαια και θα πρέπει και εσύ να διατάξετε μία ερώτηση, δεδομένου ότι είναι αδιανόητο, δεν το γνώριζε, διότι ήταν αυτονόητο να κάνει μία προσφυγή προς το εφετείο της πρωτοδίκου αποφάσεως. Άρα δεν είναι ούτε σε εσάς μπορούσε να επιλύψει ευθύνη, διότι ο Δήμαρχος δεν είναι ούτε το υπάλληλο του πρωτοκόλλου, ούτε ξέρω κάποιος άλλος υπάλληλος, ο οποίος περιδιαβαίνει τα γραφεία των υπηρεσιών και τους δίδει τα σχετικά όλα τα εισεπόμενα. Η διαδικασία της παραλαβής για τυπικούς λόγους του δικογράφου έγινε από εμένα, χαρακτήρισε το θέτω πολύ καλά στο σώμα του δικογράφου ότι να προβληθεί, έτσι είναι κύριε Αλεξόπουλο, να προβληθεί άμεσα στην Οικονομική Επιτροπή, μάλιστα και ήταν και πλεονασμός αυτό το δεδομένο και αυτό ήταν αυτονόητο για τις υπηρεσίες που το γνωρίζανε. Και δε διαδικασία την έκανε όσον αφορά την αποστολή των απολυτικών εκδήλωσης, την έκανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Άρα εκεί δεν επιλέγουμε. Τώρα, εάν αυτό είναι μορφή, θα την αποδεχτώ στο μέρος μου αναλογή. Εδώ για ψήλου πήρημα, για 100 ευρώ και 300 ευρώ, αναθέτουμε σε δικηγόρους κλπ. Φαντάζεστε εσείς ότι δεν θα κάνουμε την προσφυγή αυτή. Άρα θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες και ο λόγος για τον οποίο δεν προωθήθηκε το θέμα το συγκεκριμένο, γιατί ήταν αυτή η διαδικασία. Και με το δεδομένο ότι δεν δικαιώθηκαν οι υπόλοιποι, άρα ήταν γνωστοί και πεπατημένοι, δεν θα δικαιώθηκαν και κανείς εξ αυτών.